σωτηρία σου ο Θεός αντιλαβητών μου.
Και αγαπητοί αδελφοί, είναι φανερό το βαθύτατο περιεχόμενο της σημερινής ημέρας, της Κυριακής της Τυρινής, που έρχεται και συμπληρώνεται μετά των πρωινών όρθρων και την Θεία Λειτουργία,
με την απόψινή ακολουθία του κατανυχτικού Εσπερινού και την προετοιμασία μας για την είσοδό μας εις την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή που είναι για μας τους Ορθοδόξους μέσα στη διάρκεια των 365 ημερών κάθε χρόνου, είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι της πνευματικής μας πορείας και της εμπειρίας μας από όσα η πίστη μας χαρίζει στο όνομα Κυρίου Ιησού Χριστού, για να φτάσουμε κάποτε εις το μεγάλο θαύμα της σωτηρίας μας και εις την επιθυμητή αιωνιότητα. Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, παρότι όλα τα κείμενα απόψε ήσαν υποδειγματικά, όπως όλα τα κείμενά μας, τα εκκλησιαστικά, πρέπει να πω ότι παρά την πάροδο τόσων χρόνων, μένει μέσα στην ψυχή μου αυτό που ακούσαμε προηγουμένως, δηλαδή το προκείμενο το μέγα, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου από του παιδός σου, ότι θλίβομαι. Ταχύ επάκουσόν μου πρόσχε στη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν. Μέσα σε αυτό το κείμενο, σε αυτό το προκείμενο, υπάρχει ένα βαθύ περιεχόμενο για κάθε ανθρώπινη ψυχή, η οποία στην πορεία της ζωής θα συναντήσει τις δυσκολίες, τις περιπέτειες, τις δοκιμασίες, τις απογοητεύσεις, την πικρία, παρότι μπορεί να υπάρχουν και τόσοι άλλοι σταθμοί ευλογημένοι, καλοί και ικανοί να διατηρήσουν μέσα στην ψυχή μας την ικμάδα της Ορθοδόξου πνευματικότητος. Όμως αυτό το λυρικό και θεολογικό κείμενο, τόσο σύντομο, δεν νομίζετε ότι μας ταιριάζει και σαν λαός του τον καιρό? Και μήπως δεν θα ήταν ό,τι καλύτερο αν σήμερα όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί της Ελλάδος, όλοι όσοι πιστεύουν, να μπορούσαμε να γονατίσουμε όλοι μαζί τούτη την ώρα ή όποια ώρα θα είχαμε ορίσει, που ψάλεται ο Εσπερινός για να παρακαλέσουμε τον Θεό με αυτήν την κέρια προσευχή και να τη μάθουμε και απ' έξω, για να την πούμε και το βράδυ στην προσωπική μας προσευχή και την άλλη μέρα και την παραάλλη Κυριακή που θα το ξανακούσουμε. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου από του παιδός σου, ότι θλίβομαι. Μην πάρεις την ευεργετική σου ματιά πάνω από το παιδί σου, διότι εγώ τούτη την ώρα θλίβομαι, είμαι λυπημένος. Άκουσε τη φωνή μου σύντομα, καθαρά, με ειλικρίνεια και πρόσχες, δώσε λίγη προσοχή στην ψυχή μου που είναι πλασμένη από σένα για την αιωνιότητα και λύτρωσε αυτήν. Αυτό λοιπόν, αυτή η προσευχή, αυτό το ιερό κείμενο έρχεται και μίζει την ψυχή μας μαζί με όλα τα άλλα όσα ακούσαμε. Και νομίζω ότι εν μέσω αυτή της ατμοσφαίρας, η οποία καλλιεργείται κατά έναν τρόπο μάλιστα περίεργο, που διαρκώς είναι μία μεμψημυρία, είναι μία απειλή, είναι μία λήψη μέτρων τα οποία δυσκολεύουν τη ζωή μας, μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα των αμφισβητήσεων, των απειλών περί χρεοκοπίας και απολίας, περί επιστροφής σε προηγούμενες περιόδους, ίσως ακόμη και στην περίοδο του 1950, την οποία οι παλαιότεροι έχουμε ζήσει, όλα αυτά τα μηνύματα λίγο πολύ όλους μας θλίβουν. Και αυτούς που κατά τεκμήριο ίσως δεν έχουν λόγο για να φοβηθούν. Αλλά ο σκοπός δεν είναι εάν κανείς έχει φόβο για τον εαυτό του, αλλά εάν έχει συμμετοχή εις τον φόβο του άλλου για τη σωτηρία, την ηρεμία, την ειρήνη και τη σωστή κατεύθυνση της ψυχής του. Εμείς είμαστε ένας λαός που
που γνωρίζομαι τις ατελειές μας, τις δυσκολίες μας, αλλά και τα προσόντα μας και την ιστορία μας και την καταγωγή μας και το γεγονότα μέσα από τα οποία βγήκαμε μέσα στα 2000 χρόνια από τις εμφανίσεις του Κυρίου και από το 53 μετά Χριστόν και δεύτερον μετά την παρουσία των Αγίων Αποστόλων με πρώτον τον Απόστολο Παύλο και εδώ στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Κοιτάξτε πώς είναι οι εποχές πάντα. Το 53 ο Απόστολος μετά τους Φιλίππους εδώ Θεσσαλονίκη και Αθήνα για να έρθει να φυτέψει το δέντρο της χριστιανικής πίστεως και το φύτεψε καλά. Και οι άλλοι που δεν είναι του παρόντος τώρα Απόστολοι σε άλλες περιοχές της πατρίδας μας, είτε της Ιωνίας, είτε της περιοχής της Θράκης, στην Κωνσταντινούπολη και Αλαχού και στην Κύπρο και στην Κρήτη. Αυτό το μεγάλο θαύμα είναι πίσω από μας και έρχεται σε τέτοιες στιγμές ενωπιών μας για να μας δώσει θάρρος ότι ο Χριστός δεν θα αποστρέψει το πρόσωπό Του από μας. Αλλά όμως πρέπει και εμείς να είμεθα οι άνθρωποι του πνευματικού αγώνος, της προσευχής, της ταπεινώσεως, της αγάπης, της προσφοράς, της αλληλεγγύης, της ελπίδος και της βεβαιότητος για την μέλουσα εξέλιξη όλων αυτών των γεγονότων. Εάν θα στερηθούμε και θα στερηθούμε και ήδη πολλοί στερούνται, μπορεί να είναι προς ωφέλιαν ενώ όλων μας. Αλλά η καλή ισορροπία των πραγμάτων και η εκδήλωση της πραγματικής αγάπης των χριστιανών όλων αδιακρίτως με πρώτους τους ποιμένες της Εκκλησίας, όλους επισκόπους και ιερείς και άλλους αρμοδίους παράγοντας και από την άλλη πλευρά από τους αρμοδίους κρατικούς λειτουργούς, γιατί ποτέ δεν μπορεί να λείψει το κράτος από τη ζωή μας, όποιοι θα είναι αυτοί, με αυτή τη διάθεση, δηλαδή το ότι δεν μπορεί άλλοι να διασκεδάζουν και να απολαμβάνουν και άλλοι να είναι στη σειρά για να παίρνουν συσίτιο από την ενορία της Εκκλησίας, τιμή και ευλογία από την Εκκλησία καλύτερα, της ενορίας. Αυτή η προσφορά που δίδεται σε όλους και όλα τα μέτρα που λαμβάνονται σε άλλα επίπεδα και προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Αλλά πρέπει να βοηθήσουμε όλοι και να βρούμε εκεί που είναι ανάγκη να βοηθήσουμε. Όχι να γίνουμε πρόσωπα εκμεταλλεύσεως ή άνθρωποι οι οποίοι έχουμε καλή διάθεση αλλά συναντούμε δυσκολίες από την ποικιλία της συνθέσεως της ελληνικής κοινωνίας μετά την λέλαπα αυτή της εισόδου ξένων ανθρώπων που τους αγαπήσαμε, που τους βοηθήσαμε, που τους βοηθούμε και τώρα, ποτέ χωρίς να ζητήσουμε διάκριση είτε εθνότητας είτε θρησκείας ή οτιδήποτε άλλο, αλλά που αυτό είναι ένα πολύπλοκο πρόβλημα που μας έχει κοστίσει πάρα πολύ ακόμη και σε ζωές ανθρώπινες μέσα από την εκδήλωση της κακίας ή της μανίας ή της αγωνίας για την εξασφάλιση κάποιων μέσων, πλούτων, χρημάτων δια της κλοπής και του εγκλήματος για να φτάσουμε στην τραγικότητα της σημερινής ζωής που μέσα στα σπίτια τους οι άνθρωποι το έζησαν αυτές τις ημέρες που βρέθηκα υπηρεσιακά στην Αθήνα να κλειδαμπαρώνονται όλοι και από τις 9 η ώρα σε όλη την περιοχή από την Ομόνια μέχρι Τέρματα, Πατήσια και όλη την νότια πλευρά, να μην βρίσκεις άνθρωπο να περπατάει στον δρόμο. Το είδα και το έζησα μέσα από τα μάτια μου και σε διάρκεια από το σπίτι μας το οικογενειακό, βλέποντας σε μια ωραία πλατεία με κέντρο ωραία εκκλησία του Αποστόλου Παύλου, να μην υπάρχει κανένας που να περπατάει. Αυτό το πληρώνουμε από την αβελτηρία και την έλλειψη ευθύνης δικών μας ανθρώπων. Το αφήνουμε στην άκρη και παρακαλούμε τον Θεό να μας βοηθήσει και σε αυτό το κεφάλαιο, να γίνουν έτσι τα πράγματα, τώρα που και δεν μπορούν να
και αυτοί να εξυπηρετηθούν εδώ, να υπάρχει πρόνοια που μπορούν να προωθηθούν στις πατρίδες τους ή να προωθηθούν σε άλλες χώρες που τους δέχονται, για να μπορέσουμε να εξισορροπήσουμε. Όλους αγαπάμε, όλους βοηθούμε, όλους συντρέχουμε, αλλά δεν μπορούμε να δούμε αυτά που είναι δύσκολα και που έγιναν πάλι από τις ελλείψεις της δικής μας ευθύνης και προπάντων από την έλλειψη ευθύνης απέναντι του Θεού, απέναντι της πατρίδος και απέναντι της παραδόσεως και απέναντι της ιστορίας την οποία έχουμε. Έχουμε μια ευκολία, έχουμε μια αφέλεια ενίοτε, έχουμε μια εξωστρέφεια και ένα συναισθηματισμό που έρχεται και μας οδηγεί σε ενέργειες που τελικά είναι πολύπλοκες και έχουν σχέση με την αμφισβήτηση της εθνικής μας υπάρξεως. Θα μείνουμε στο κεντρικό περιεχόμενο της απόψινής μας προσευχής, του απόψινού μεγάλου προκειμένου, το προκείμενο αυτό. Και θα παρακαλέσουμε και πάλι, θα τον παρακαλούμε όλη τη μεγάλη Τεσσαρακοστή, όπως πάντα, αλλά ιδιαίτερα στις μέρες αυτές των Άγιων Θεών, να είναι μαζί μας, να μας βλέπει, να μας κοιτάζει, να μας φωτίζει, να μας ενισχύει, να μην αποστρέψει ποτέ το πρόσωπό του από μας και να σκεφτεί την ψυχή μας που μας την έδωσε εκείνος και είναι δική του πνοή και που σώζεται με τη σταυρική λυτρωτική θυσία του μονογενούς του Υιού του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού του εκ της Παρθένου γεννηθέντος. Αυτό νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο. Και οι προτροπές για τις αρετές σήμερα ήσαν στο ευαγγελικό κείμενο σαφέστατες. Αγάπη, συγχωρητικότης και αναξυγετία σε μια κατηγορία. Η δεύτερη, η νηστεία και η εγκράτεια, ιδιαίτερα στην περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Και η τρίτη, μη θησαυρίζετε θησαυρούς επί της γης, όπου σεις και βρόσεις αφανίζει. Μη γίνεστε όργανα των θησαυρών, να είστε κυρίαρχοι και διαχειριστέ και να τα χειρίζεστε με τον τρόπο που πρέπει και που συμφέρει την ψυχή σας αλλά και τους αδελφούς σας. Ο Χριστός να είναι μαζί μας δια των πρεσβειών της Παναγίας και όλων των Αγίων μας. Των Αγίων μας του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά εντός του ναού του οποίου βρισκόμεθα, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου και όλων των Αγίων μας, των τοπικών και των πατέρων προκατόχων Μητροπολιτών που υπερβαίνουν τους 100 από του πρώτου αιώνα χριστιανικής και εκκλησιαστικής ζωής μέχρι σήμερα εδώ στην πόλη μας της Θεσσαλονίκης. Ώρα να είναι ευλογημένα με υπομονή και με καρτερία και με προσευχή και ο Χριστός θα είναι πάντα μαζί μας έστω και αν δυσκολευτούμε. Να είστε όλοι καλά. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου ευλογημένη. Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι,
Οικετεύσατε υπέρ ημών Άγιοι Απόστολοι και Άγιοι Πάντες, ειν αριθόμεν κινδύνων και θλίψεων, ημάς γαρθέρμους προστάτας προς τον Σωτήρα και τίμεθα. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Υπό της ίνες πλαχνίαν καταφέγγομεν Θεοτόκεν, τας ημών οικεσίας μήν.